της κτηνοτροφίας και έχουμε στην άκρη της σύνδεσης μας τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, τον κύριο Παναγιώτη Πεβερέτο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση να έχουμε και υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τι γίνεται με αυτή τη μάχη του Οβελία φέτος? Βλέπουμε τις τιμές από τη μία καλάθια, παρακαλάθια να το πω έτσι, σε σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε. Τα παραδοσιακά κρεοπολία προσπαθούν να επιχειρούν να κρατήσουν τις τιμές, να το πω έτσι, στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Είναι τσιμπημένες οι τιμές. Εκεί υπάρχει ποιότητα, υπάρχει και τον τόπιο κρέας, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Σε τι κατάσταση όμως βρίσκει αυτή την περίοδο, την πιο σημαντική περίοδο της χρονιάς, τους κτηνοτρόφους? Κοιτάξτε, μέχρι τις 31 του μηνός Μαρτίου τα πράγματα πήγαιναν καλά σχετικά με εμάς. Είχαν κλειστεί συμφωνίες και με την Πανελλήνια Οργάνωση Κρεοπολών ώστε να κρατήσουμε τις τιμές όσο γίνεται χαμηλότερα, με δεδομένο το ότι ο κόσμος περνάει, ο πολλής κόσμος περνάει ένα γολγοθά εισοδηματικό, έχει προβλήματα για να περάσει το μήνα και δύσκολα θα τα κατάφερνε να αγοράσει αρνιά και κατσίκια σε πολύ υψηλότερες τιμές από πέρσι. Κάναμε μια συμφωνία λοιπόν και αυτοί οι κρεοπόλες να μειώσουν το ποσοστό κέρδους και εμείς να πουλήσουμε έστω και κάτω από το κόστος παραγωγής που είναι αυξημένο σε σχέση και με πέρσι, όσο το δυνατόν μπορούμε. Δηλαδή 9 ευρώ είναι τουλάχιστον το κόστος για ένα αρνί, για να καταλάβετε τι λέω, και φτάνει και μέχρι 11 ευρώ στην Κρήτη και σε νησιά λόγω του μεταφορικού κόστους του αυξημένου. Και ξαφνικά, ενώ ο Υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης 29 Μαρτίου ανακοίνωσε κάτι θετικό, ότι δεν πρόκειται να βάλω, και θα μου επιτρέψετε να διαβάσω, γιατί θέλω να παραφράσω. Λέει, δεν σκοπεύω στο καλάθι του Πάσχα, στα σούπερ μάρκετ να βάλω το αρνί και το κατσίκι, διότι ο σκοπός μου δεν είναι να πλήξω την αγορά κρέατος. Θα μπορούσε να εκλειφθεί μια τέτοια προσπάθειά μου σαν μια υπόδειξη στους καταναλωτές να πάνε να αγοράσουν το αρνί και το κατσίκι από τα σούπερ μάρκετ. Τελικά ξέρουμε τι έγινε. Τι κάνει μετά τρεις μέρες? Έρχεται και ανακοινώνει μέσω του Sky στην εκπομπή του κυρίου Αυτιά ότι βάζει στο καλάθι το αρνί και το κατσίκι, μη δικαιολογώντας γιατί το κάνει. Είπε μετά σε μια τηλεδιάσκεψη την οποία είχαμε, γιατί εμείς αντιδράσαμε αμέσως και βγάλαμε μια ανακοίνωση σκληρή για αυτό το πράγμα και καλέσαμε τον Υπουργό να το πάρει πίσω και να πάει στην πρώτη του αρχική δήλωση. Είπε ότι το κάνω για να το φάνε φτηνά οι φτωχοί. Αυτό τι έγινε στέλνοντας το καλάθι? Διαταράχτηκε η αγορά. Και δεύτερον, πήγαμε στην διαδικασία των καρτέλ. Γιατί έκανε ένα αγωνισμένη πολιτική. Να τα δούμε αυτά. Πώς διαταράχτηκε η αγορά? Η αγορά διαταράχτηκε γιατί είχαν κλειστεί συμφωνίες με τις τιμές που σας είπα πριν, δηλαδή 8 με 8,5 ευρώ το αρνί και μισό ευρώ λιγότερο το κατσίκι. Είχαν δοθεί προκαταβολές από τους κρεοπόλες να αγοράσουν τα αρνιά και έρχεται ο Υπουργός και λέει 10 ευρώ θα πουλιέται το αρνί από τα σούπερ μάρκετ, από αυτά έχουν καλάθι, δεν έχει άλλο καλάθι. Δεν έχει το 80% των κρεοπολίων, το 80% που δίνει την παραγωγή αρνιού και κατσικιού στο κόσμο, διοχετεύεται μέσα από αυτό και αυτό δημιούργησε αναταραχή και πρόβλημα στην αγορά. Είπατε για καρτέλ. Και οι κρεοπόλες. Είπατε για καρτέλ. Αυτό που εμπίπτει? Εμείς έχουμε αναθέσει τους νομικούς μας και μαζί με τους κρεοπόλες και ελέγχουμε και προσπαθούμε να δούμε αν εμπίπτει. Κατά τη γνώμη μας εμπίπτει, διαβάζοντας και το νόμο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και θα προσφύγουμε εκεί μόλις τελειώσει η ιστορία αυτή τις επόμενες μέρες της αγοράς του αρνιού και του κατσικιού. Αυτό όμως δημιούργησε προβλήματα σε εμάς, κύρια. Γιατί
άρχισαν οι κρεοπόλες, δεχόμενοι και αθέμητο ανταγωνισμό, να ζητάνε να πάρουν τα προϊόντα μας, όχι συμφωνίες που είχαμε κλείσει. Βέβαια, τήρησαν κάποιοι τις συμφωνίες που είχαμε κάνει και τα αγόρασαν στην τιμή αυτή που σας είπα πριν, περίπου στα 8 με 8-20 ευρώ. Αλλά άλλοι, δεχόμενοι αυτό τον ανταγωνισμό, μείωσαν τις τιμές ακόμα και στα 6 ευρώ. Όταν έχουμε κόστος λοιπόν πάνω από 9 ευρώ και πουλάμε με 6 ευρώ και σε μια στιγμή μάλλον που η κτηνοτροφία πνέει τα ολίσθια και τα έχουμε πει αυτά κατ' επανάληψη, καταστρεφόμαστε δηλαδή γιατί το κόστος έχει ανέβει πάνω από 100% ζωοτροφών, ενέργειας και των υπόλοιπων αγαθών τα οποία παίρνουμε για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα κοπάδια μας και έχουν φύγει πάνω από 10.000 κτηνοτρόφοι, κύρια υγροπροβατοτρόφοι, τον τελευταίο χρόνο για δεν βγαίνουνε και μας κυνηγάνε και τα καρτέλ, τα φανς και οι τράπεζες με πληστηριασμούς ακόμα και τα σπίτια μας. Είμαστε σε ένα διέξοδο. Ήρθε και αυτό τώρα που προσδοκούσαμε να πάρουμε κάποια χρήματα να μπορέσουμε να έχουμε ρευστότητα να συνεχίσουμε να ταΐζουμε τα ζώα μας και μας έδωσε ένα τελειωτικό χτύπημα. Και όλα αυτά, να σημειώσουμε αυτό ότι όλη την υπόθεση της ενεργειακής κρίσης την έχετε τραβήξει μόνοι σας. Το αναφέρουμε αυτό γιατί η πραγματικότητα είναι ότι έχουν πέσει πάρα πολλά πάνω σας και σε ό,τι έχει να κάνει με τις ζωοτροφές και σε ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη του κλάδου. Θα ισορροπήσει κάτι. Αυτό θα το πληρώσουμε. Ναι, αυτό ήθελα. Αυτό θα το πληρώσουμε. Θα το πληρώσουμε και σαν χώρα. Σε μια στιγμή που μόνο από τη φέτα και το γιαούρτι έρχονται τις εξαγωγές, έρχονται περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ συνάλλαγμα στη χώρα, μειώνοντας τα ζώα, γιατί δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε και τα λοιπά, θα βγει και τροφοδοτώντας και την ελληνική αγορά με πάνω από 50.000 τόνους φέτα. Αυτό θα έχει επιπτώσεις γιατί δεν κρατάμε ούτε τα ζώα της αναπαραγωγής, σαρνάδες δηλαδή, για να ανανεώσουμε τα κοπάδια μας, για δεν έχουμε δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις τροφές των ζώων κτλ. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό ζητάμε, έστω και τώρα, να δώσει, και είχαμε προτείνει, να μειώσει το ΦΠΑ παράδειγμα. Δεν θα ήταν 1,5 ευρώ κάτω. Να δώσει 160 εκατομμύρια ευρώ τώρα στην κτηνοτροφία, να μπορέσουμε να καλύψουμε τη διαφορά που έχουμε από το κόστος με βάση τιμή που πουλάμε ή να δώσει με βάση το τιμολόγιο που έχει πουλήσει ο καθένας μας μέχρι τα 9 ευρώ πουλήσει ο άλλος 6 ευρώ να του δώσει 3 ευρώ πουλήσει ο άλλος 7 ευρώ να του δώσει 2 ευρώ το κιλό το αρνί και το κατσίκι έτσι ώστε να μπορέσουμε να εισπράξουμε τουλάχιστον αυτά που χαλάσαμε όχι να κερδίσουμε. Κατανοώ την αγωνία σας και την οργή σας κύριε Πεβερέτου να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση.